Γεια σας φίλοι μου. Ρε πω, σήμερα και είπα να έρθω πάλι στο γνωστό σημείο που ψάρεψα και προχτές, να ρίξω για καμιά τηγανιά έτσι, να τελειώσω αυτές τις παλιογαρίδες που έχω εδώ και 6 μήνες. Και στην πρώτη ρηξιά ένας γύλος. Λοιπόν, σήμερα ψαρεύω με ψηλή πετονιά, αγκιστράκια, δεκάρια και γαριδούλα, όπως είπα. Λοιπόν, ένα κολπάκι, επειδή έχει αρκετά μπλεξίματα κάτω, αφήνω γύρω σε 60 πόντους από το βαρύδι, απόσταση το πρώτο αγκίστρι. Τα παραμαλάκια είναι κοντούλια 5 με 7 πόντους και πάνω στο στριφταράκι βάζω ένα φλωτεράκι, όπως θα δείτε. Λοιπόν, εδώ είναι το βαρύδι. Όλη αυτή η απόσταση μέχρι το πρώτο αγκίστρι, μικρά παραμαλάκια όπως βλέπετε, και πάνω εκεί που είναι το στριφτάρι σταματάει το φλωτεράκι. Τι πετυχαίνω με αυτό? Η αρματοσιά μου δεν σέρνεται κάτω, δεν χαμηλώνει, στέκεται κάθετη ή υπό μεγάλη γωνία, σχεδόν όρθια, με αποτέλεσμα τα αγκίστρια να μην βρίσκουν κάτω. Το βαριδάκι είναι 10 γραμμάρια, το καλαμάκι είναι το Dwarf, το Technos, και ο μηχανισμός είναι ο πιστός. Έχω φέρει και το άλλο, το Firefox, μπας και δεν πιάσω με αυτό, αλλά από ό,τι βλέπω μάλλον με αυτό θα συνεχίσω. Έτσι κι αλλιώς τη γανιά θέλω. Για μας για τώρα. Δεύτερη ρηξιά και ένας αρσενικός που το έπαιξε και μάγκα. Στην δελή να πετάχτε τη δελή να ποζάρει κανονικά. Καλά πάμε, γύλη είναι η αγαπημένη μου, όπως ξέρετε, περισσότεροι. Πεντανόστιμα ψαράκια, όσοι το έχετε φάει. Μια χαρά. Τρίτη βολή. Δεύτερος αρσενικός γύλος, 3 στη σειρά η γύλη. Του γύλου θα γίνει σήμερα. Είπαμε, δυτικός δεν έχει ψαριά, μόνο τα τοπιά. Ναι φίλοι μου, καλά καταλάβατε, ήρθε η ώρα να πω πάλι τη γνωστή φράση. Ακόμα ένας γύλος. Τελικώς. Μια χαρά, 4 στα 4 για μας. Ακόμα ένας αρσενικός, για να μην νομίζεις ότι λέω ψέματα, έτσι. Βολή στη βολή, γύλο στο γύλο. Ωρε, μπράβο μου. Χάσαμε το σερί του γύλου. Βγήκε μια περκούλα η οποία θα πρέπει να γίνει απελευθέρωση, είναι μικρούλα. Εντάξει. Μετά από μια άτυχη στιγμή που κάτι τράβηξε γερά αλλά με βράχωσε, τώρα ένα από τα δύο αγκίστρια γετόνια θα είχε ψάρι απάνω, προσπαθώντας να απελευθερώσω το προηγούμενο συστηματάκι, κόπηκε, ήρθε η ώρα να παίξω με το σύστημα, με το φελό σαν βαρύ εγκλέζικο. Βαρύδι 20 γραμμάρια, 4 αγκιστράκια και φελός 20 τριφτάνο παραμάνα και κόμπο στόπερ. Έτσι, για να δούμε τι θα δούμε. Ένας μικρός κακαρέλος που πρέπει να γίνει απελευθέρωση. Μιζέρια σήμερα, δυτικός. Νότιο νοτιδυτικός. Ένας κακαρελάκος. Θα τη χαρίσω κι αυτού. Άντε για σήμερα. Χανάκος. Εντάξει. Έλα, άστο. Άστο ρε. Γαμώτο. Εδώ είναι και επικίνδυνα τα βράχια, τώρα κάτσε. Γι' αυτό δεν σας δείχνω τις προηγουμένες απελευθερώσεις, γιατί η κάμερα για να στηριχτεί είναι... Έλα. Θα φάει τούμπα. Ας το ρε. Ήχου.
Ρε μια γόπα να μην υπάρχει ένα μελανουράκι. Κάτι ρε γάμο. Έλεγα και εγώ γιατί έχανα βαρύδια και ακίστρια εδώ από κάτω. Τράβαγε το ψάρι και με βράχωνε. Ορίστε, γιατί κάποιος ασυνείδητος ψάρευε χταπόδια εδώ πέρα με 120 πετονιά. Δει το χέρι μου για να τραβήξω πάνω. Την έπιασε το αγκίστρι τρόμπα στην τρόμπα, την έφερα πάνω. Και αντί να την κόψει, έτσι, επειδή του μπλέξε κάτω, την πέταξε μέσα. Ρε καραγκιόζιδες, όταν τις πετάτε μέσα τις πετονιές, όταν σας μπλέκουνε, θα τις βρείτε μπροστά σας. Γιατί πάλι στο ίδιο μέρος θα ξαναπάτε, για να ρίξετε, για τα χταπόδια. Και ναι, δεν με νοιάζει που σας λέω καραγκιόζι, για να μην σας χαρακτηρίσω διαφορετικά χειρότερα. Σούμπλεξε, έχει ένα ξύλο μαζί, τέντωσε, έτσι, και κόφτηνε. Τριάντα μέτρα μπετονιά και έχει κάλλη μέσα. Εγώ θα προσπαθήσω να τραβήξω όσο περισσότερο μπορώ και θα την κόψω όσο πιο κάτω γίνεται, αν δεν την ξεσκαλώσω. Ήμαρτον πια ρε, ήμαρτον! Η χυλού που θα γίνει απελευθέρωση. Άλλαξα το σύστημα με ένα βαριδάκι. Τώρα κάνω κάτι μεταξύ απίκο καθετής. Τι να κάνουμε. Ναι, τώρα, περίμενε. Αμόλυσα μέσα τη μικρή και ήρθε μια πιο μεγάλη τώρα. Εντάξει, καλά ήταν και σήμερα. Κουτσί τη γανιά, λογικά θα τη συνεχίσω και αύριο, αν δεν έχει νοτιάδες. Εκνευρίστηκα πολύ με την μπετονιά. Εντάξει, δεν είναι τίποτα να τη μαζέψεις, να την κόψεις λίγο πιο μέσα, να την τραβήξεις, όχι να την πετάξεις έτσι. Αλλά άσε να μην συνεχίσω. Ευχαριστώ που με βλέπετε, να είστε καλά, καλές θάλασσες σε όλους. Εντάξει, θα φάω 5-6 γύλους. Θα τους καθαρίσω εδώ στη θάλασσα. Θα τους κρατήσω και αύριο θα συνεχίσω. Για να δούμε αύριο θα είναι καλύτερα. Αύριο λέω να πάω αλλού, να αλλάξω μέρος. Ευχαριστώ που με βλέπετε, να είστε καλά, καλές θάλασσες σε όλους και όπως λέω, είτε λίγα είτε πολλά, να περνάμε καλά είναι το θέμα, να ξεσκάμε για μας.